τις δικές μας φωνές και ένταση και δύναμη με τη δική σας παρουσία για να εμπλήσουμε όλοι μαζί εκείνους που είναι απολύτως δίκαιο να μείνουν αθάνατοι στη μνήμη των ανθρώπων, αφού το παράδειγμά τους είναι η μεγάλη παρακαταθήκη για τις επερχόμενες γενιές. Δουλεύοντας τώρα εδώ και 5 μήνες για αυτή την παράσταση, με μεγάλη σοβαρότητα και σεβασμό στα έργα μεγάλων Ελλήνων ποιητών, όπως του Ρίτσου, του Σεφέρη, του Σολομού, του Μπρούβου, θα προσπαθήσουμε να ξεκλειδώσουμε τις καρδιές σας και τις καρδιές μας για να νιώσουμε πολύ βαθύτερη αυτή την αξία της θυσίας των προγόνων μας. Την αξία της θυσίας εκείνης που άφησε σε μας αυτόν τον ελεύθερο τόπο, που σήμερα με αυτά τα γκρίζα σύννεφα πάνω από τα κεφάλια μας μπορεί να μας δώσει αυτή η θυσία, εκείνο το ηθικό ανάστημα που πρέπει να έχουμε σαν λαός για να ξεπεράσουμε τα δύσκολα και να αφήσουμε κι εμείς έργο σε αυτούς που έρχονται πίσω. 29. Η Κωνσταντινούπολη, η κοσμοξακουσμένη πόλη, πέφτει στα χέρια των Τούρκων. Ο φάρος της οικουμένης σβιέται. Η βασιλεύουσα του κόσμου χάνεται, πεθαίνει. Ο μικρός και ο Αλέξης ο αντριωμένος και το μικρό Βλαχόπουλο ο καστροπολεμήτης αντάμα τρών και πίνουνε και αντάμα τραγουδάνε. Εσείς εδώ
σαν λιοντάρια στις ράγες καμνά. Να κατοικούν